Και πάμε στο Γιώργο Τσελίκα, στο παλιό Φάληρο. Είχαμε δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο. Για άλλη μια φορά είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο με έναν 39χρονο που σημειώθηκε εδώ στο παλαιό Φάληρο. Ποσειδώρος που βλέπετε. Το όχημα λυγιωδώς προφανώς προσέκουσε πάνω σε κολόνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 39χρονος. Μεταφέρθηκε στην αρχή πολύ σοβαρά τραυματισμένο νοσοκομείο, όπου σήμερα με πληροφορίες υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Δυστυχώς, γιατί έχουμε τελευταίο καιρό εδώ και δύο μήνες έχουμε πάρα πολλά θανατηφόρα. Σχεδόν μα κάθε με μέρα, πεζούς, μα με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων, μα εμπλοκή ενός αυτοκινήτου, θέλει μεγάλη προσοχή. Ήταν περίπου 2,5 ώρες, λέω, και πάλι είναι οι ώρες, αυτές οι ώρες που ξέρεις. Επίφοβες. Δεν έχει και κίνηση, είναι περίεργες ώρες. Είναι το πρωί, θέλει, παιδιά, επειδή εμείς κυκλοφορούμε αυτές τις ώρες, 3-4 το πρωί που είμαστε στον δρόμο, και βλέπουμε τι γίνεται, πόσο επικίνδυνη είναι εκείνη η ώρα, Γιώργο, για πάρα πολλούς λόγους, είτε γιατί γυρίζουν κουρασμένοι, είτε γιατί φεύγουν σταγμένοι από το σπίτι, είτε γιατί κάποιοι τρέχουν, κάποιος σε κλείνει, κάποιο μεγάλο αυτοκίνητο, κάποια φορτηγά που τρέχουν και αυτά. Το πρωί έχω δει φορτηγά διανομής διαφόρων προϊόντων να τρέχουν του σκοτωμού και να σε περνάνε σαν σταματημένο. Για να προλάβουν προφανώς οι άνθρωποι εργαζόμενοι είναι. Δημήτρη. Εγώ δεν λέω. Αλλά προκειμένου να προλάβεις να πας να κάνεις διανομή σου, αν είναι σκοτώσει και κανένα δύο, δεν έχει κανένα νόημα. Έχω δει δυστυχώς και πολλούς επαγγελματίες να περνάνε με ερυθρό φανάρι. Βέβαια. Και αυτό συμβαίνει. Σωστό και αυτό που λες. Πολύ σωστό και αυτό που λες. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σου μέρα.